Το χειρότερο σενάριο που μπορούσαμε να φανταστούμε πριν από 20 μέρες είναι αυτό που πραγματοποιείται σήμερα. Όχι μόνο στο ευρύτερο πεδίο της ρωσο-ουκρανικής αντιπαράθεσης, που ο Πούτιν έκανε το βήμα της στρατιωτικής εισβολής, αλλά και γιατί ένα από τα πιο σκληρά μέτωπα πολέμου είναι στην περιοχή της Μαριούπολης, δηλαδή του Ντονιέτσκ, που έτσι κι αλλιώς εκεί υπήρχε ένα μέτωπο από το 2014, αλλά σήμερα βεβαίως έχουμε έναν τεράστιο πόλεμο που έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στους πολυάνθρωπους, στις πολυάνθρωπες ελληνικές κοινότητες. Αυτή τη στιγμή ήδη είδαμε τα θύματα σε κάποιες, όπως στην Κομόπολη του Σαρτανά, που είναι λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Μαριούπολη, όταν βομβαρδίστηκε, όπως φαίνεται, από ρωσικά αεροπλάνα, και στο χωριό αυτό είχε βεβαίως το τμήμα του, ένα τμήμα, αυτή η νεοναζιστική οργάνωση, το τάγμα Αζόφ, που δυστυχώς έχει ενσωματωθεί στον Ουκρανικό στρατό και έχει αναλάβει την άμυνα όλης της ευρύτερης περιοχής της Μαριούπολης, και βεβαίως είναι ένα χωριό πλέον ισοπεδωμένο. Όλα τα χωριά τα ελληνικά πλέον, όλη η ύπαιθρος της Μαριούπολης έχει περιέλθει υπό ρωσική κυριαρχία. Να πούμε ότι εκεί υπάρχουν γύρω στα 25 αμυγός ελληνικά χωριά και πάνω από 40-45 τα οποία έχουν μεικτό πληθυσμό. Η Μαριούπολη και η περιφέρειά της ήταν η τελευταία συμπαγής σχετικά περιοχή Ελλήνων της Διασποράς που διατηρούσε και αγροτική ενδοχώρα. Οι άλλες αντίστοιχες τέτοιες περιπτώσεις στον Κάφκασο καταστράφηκαν στους προηγούμενους μετασοβιετικούς πολέμους. Αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα. Είναι βαθιές οι ρίζες του ελληνισμού στην περιοχή. Προ Χριστού και μετά Χριστό. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής τώρα. Οι Έλληνες που έχουμε εκεί, πώς βιώνουν, τι πληροφόρηση έχετε εσείς τα τελευταία 10-20 χρόνια, για να μην μείνουμε μόνο στο σήμερα. Υπήρξαν προβλήματα, υπήρχαν, αν θέλετε έτσι, ασκόταν βία απέναντί τους, εθνικιστική βία, από τα τάγματα αυτά του Αζόφ που ακούμε διάφορα από πλευράς της Ρωσίας να λέγονται, ή από διάφορους έτσι αναλυτές, παρατηρητές. Μιλάμε τώρα για την εποχή που η Ουκρανία το 1991 ανακηρύσσει ανεξάρτητο κράτος. Ακριβώς. Οι Έλληνες προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα στο κράτος αυτό. Είναι ρωσόφωνοι κατά πλειονότητα. Όπως γνωρίζουμε, το 1937, την εποχή των σταλινικών διώξεων, η ελληνική εκπαίδευση τέθηκε εκτός νόμου. Πραγματικά η εκπληκτική ελληνική σοβιετική πολιτιστική αναγέννηση του Μεσοπολέμου που εμείς μελετούμε είναι ένα πολύ εντυπωσιακό φαινόμενο, δυστυχώς άγνωστο. Όμως αυτή η αναγέννηση θα τελειώσει δραματικά το 1937 με τις σταλινικές διώξεις. Οι επόμενες δεκαετίες θα είναι δεκαετίες ουσιαστικά εκρωσιστικής απόπειρας της σοβιετικής εξουσίας, η οποία θα επιφέρει την απώλεια της λόγιας γλώσσας. Στα χωριά λοιπόν θα μιλούν την ντόπια ελληνική διάλεκτο, τα ρωμαϊκά ή ρουμαϊκά όπως τα λένε οι ίδιοι. Είναι μια ελληνική διάλεκτος, προσυδειάζει στις βόρειο-ελληνικές διαλέκτους, δηλαδή είναι ένα μείγμα βορειοθρακιώτικων και κάποια από τα ιδιώματά της είναι και θυμίζουν την δική μας ποντιακή. Έχει 5 ιδιώματα η μαριουπολιτική διάλεκτος. Και μόλις ξεκίνησε η περεστρόικα, δηλαδή το 85 που αρχίζει η φιλελευθερωποίηση, οι ίδιοι οι πληθυσμοί από μόνοι τους, ενδογενώς, προσπαθούν να ξαναδημιουργήσουν τη δική τους εκπαίδευση. Στο Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης ιδρύουν έδρα παραγωγής δασκάλων, δηλαδή μια ακαδημία. Και έως ότου μετά την κατάρρευση, από το 1994 και πέρα, η Ελλάδα αρχίζει να ευαισθητοποιείται και να στέλνει κάποιους δασκάλους. Μιλάμε για έναν ελληνισμό που με την τελευταία σοβιετική απογραφή του 89 σε όλη την Ουκρανία ήταν της τάξης των 104.000, η δηλωμένη ως ελληνική μειονότητα. Οι ίδιοι εκτιμούσαν ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος και ο λόγος είναι ότι πολλοί δήλωναν Ουκρανοί, Ρώσοι ή Γεωργιανοί ακριβώς για να αποφύγουν τον κοινωνικό στιγματισμό που μετά το 1937 υπήρχε στο χώρο της Σοβιετικής Ένωσης. Ήταν πολύ πιο εύκολο δηλαδή κάποιος να ανεληχθεί κοινωνικά αν ήταν δηλωμένος ως εθνικότητα Ρώσος ή Ουκρανός παρά ως Έλληνας. Αυτό είναι γεγονός. Οι ίδιοι προσπαθούν λοιπόν από μόνοι τους στην περιοχή της Μαριούπολης που είναι στην περιφέρεια του Ντονιέτσκ, που εντάσσεται στην ευρύτερη περιφέρεια του Ντομπάς, κατοικούν περίπου 90.000 Έλληνες. Αυτοί είναι που βρίσκονται και στο χώρο της Ουκρανικής Δημοκρατίας, λοιπόν, μετά το 1991. Ενσωματώνονται πολύ ομαλά, προσπαθούν να ενσωματωθούν. Η συνείδησή τους είναι απολύτως ελληνική, είναι Έλληνες όπως είμαστε εμείς, δεν είναι ελληνογενείς. Είναι Έλληνες πρώτης γενιάς επί της ουσίας
και βεβαίως αντιμετωπίζοντας τα νέα προβλήματα και τις νέες προκλήσεις. Ουσιαστικά υπάρχει και μια βοήθεια από το Ουκρανικό κράτος για την ανάπτυξη όλων αυτών των πραγμάτων. Το σημείο τομής είναι το 2014. Είναι δηλαδή εκεί που στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο θα υπάρχει αυτή η μεγάλη ρήξη με την Πορτοκαλί Επανάσταση που ουσιαστικά εξεδίωξε από την κυβέρνηση, από την Πρωθυπουργία τον ρωσόφιλο αλλά πολύ διεφθαρμένο Γιανουκόβιτς. Στη θέση του πλέον στη συνέχεια θα ανέβουν διάφοροι εθνικιστές, θα επικρατήσει δηλαδή η εθνικιστική τάση. Ο Ουκρανικός εθνικισμός ήταν ένα δυναμικό κίνημα, δεν κυριαρχούσε, αλλά ήταν ένα πολύ δυναμικό κίνημα και ακριβώς γι' αυτό δεν ήρθε σε απόλυτη ρήξη και με τους νεοναζί, οι οποίοι πήραν μέρος στην Πορτοκαλί Επανάσταση. Και αυτό είναι πλέον το σύνθετο σκηνικό, γιατί όταν φαίνεται ότι μετά το 2014 αναλαμβάνουν τα πολιτικά ηνία οι δυτικόφιλες ελίτ, από εκεί και πέρα έχουμε το φόβο των ρωσοφώνων, που βεβαίως σε μεγάλο βαθμό με την υποκίνηση της ίδιας της Ρωσίας κάνουν δύο πράξεις. Η πρώτη πράξη είναι το αυτόνομο κοινοβούλιο της Κρυμαίας να αποφασίσει την αυτονόμησή της από την Ουκρανία και την ένωση με τη Ρωσία, κάτι που μπορούμε να πούμε ότι είχε το δικαίωμα εν μέρη λόγω του διοικητικού σοβιετικού συστήματος που είχαν κληρονομήσει, όπου μέσα στις σοβιετικές δημοκρατίες υπήρχαν οι αυτόνομες σοσιαλιστικές δημοκρατίες με ενισχυμένη αυτονομία και με δικό τους κοινοβούλιο. Η Κρυμαία δηλαδή έτσι έφυγε. Είναι μια μεγάλη κατηγορία τέτοιων τμήματων του παλιού σοβιετικού κόσμου, που εκεί γίναν και οι μεγάλοι πόλεμοι, όπως ήταν η Αφγαζία, όπως ήταν η Τσετσενία, όπως ήταν η Νότια Οσετία. Όλες αυτές ήταν αυτόνομες δημοκρατίες. Άλλες αποσχίστηκαν και άλλες βεβαίως δεν επετράπη να αποσχιστούν, όπως ήταν η Τσετσενία, όπου έγινε βεβαίως τρομακτική καταστολή από την πλευρά των Ρώσων. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι η μία κίνηση μετά το 2014 είναι η αυτονόμηση της Κρυμαίας και η ένωση με τη Ρωσία, παράνομη βεβαίως αλλά υπαρκτή επί του πεδίου, και βεβαίως η εξέγερση των ρωσοφώνων της περιφέρειας του Ντομπάς, που δημιουργούν τις δύο αυτόνομες περιοχές, Λουγκάνσκ στο βορρά, Ντονιέτσκ στο νότο. Οι πιο πολλοί Έλληνες είναι στο Ντονιέτσκ, στην περιφέρεια του Ντονιέτσκ. Στην αυτόνομη, στη λαϊκή δημοκρατία του Ντονιέτσκ, όπως αυτονομάστηκε, είχαμε 3 με 4 ελληνικά χωριά. Η πλειονότητα όμως των ελληνικών χωριών βρέθηκε στην ουκρανική πλευρά, όπως και η ίδια η Μαριούπολη. Όλα αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν, τα 8 χρόνια, ήταν χρόνια που σαφώς υπήρχε μια ήπια αντιπαράθεση, θα λέγαμε, στη γραμμή αυτή. Σε αυτές τις εξελίξεις, πώς αντιμετωπίστηκε το ελληνικό μας στοιχείο εκεί, οι ομογενείς μας, και πώς αντιμετωπίστηκε και αντιμετωπίζεται ακόμη και σήμερα από την κυβέρνηση του κυρίου Ζελένσκι? Όχι, δεν είχε μια, από ό,τι ξέρουμε, δεν είχε μια δυσμενή μεταχείριση. Η ελληνική γλώσσα άνετα διδασκόταν. Σε κάποια σχολεία ενσωματώθηκε ως η πρώτη ξένη γλώσσα, εκεί που υπήρχε πλειονότητα ελληνικού πληθυσμού. Δεν έχουμε δηλαδή μαρτυρίες ότι αντιμετώπισαν οι Έλληνες μια πολιτική καταστολής όπως πιθανόν άλλες εθνικές μειονότητες. Ας πούμε η ρωσική μειονότητα που είναι το 20% του ουκρανικού πληθυσμού σαφώς βίωσε πιο έντονα την προσπάθεια ουκρανοποίησης, πολιτισμικής ουκρανοποίησης. Οι Έλληνες όχι. Η ελληνική γλώσσα διδασκόταν όπως διδασκόταν και πριν. Η προσπάθεια να αντικατασταθεί η ρωσική από την ουκρανική δεν βιώθηκε από τους Έλληνες, από τους Έλληνες της Μαριούπολης, ως μια εθνική αφισβήτηση, γιατί έχουν ελληνική εθνική συνείδηση. Ήταν ρωσόφωνοι, μεν θα μπορούσαν να γίνουν ουκρανόφωνοι, αλλά ο δικός τους στόχος ήταν να γίνουν ελληνόφωνοι, να κατακτήσουν δηλαδή την κοινή ελληνική, που το προσπάθησαν με πάρα πολλούς τρόπους. Μάλιστα. Δηλαδή με δύο λόγια δεν είχαν σημεία καταπίεσης. Εκεί που υπήρξε ένα πρόβλημα σαφέστατα είναι όταν κάκιστα η ουκρανική κυβέρνηση, αυτή τη μειοψηφική νεοναζιστική ομάδα που εκλογικά είναι το 2% αλλά είχε πολύ ισχυρούς ένοπλους βραχίονες, τους ενέταξε στον τακτικό ουκρανικό στρατό στην Εθνοφρουρά, και αυτό βεβαίως για μένα είναι ένα μεγάλο ολίσθημα των ουκρανικών κυβερνήσεων. Και λειτουργούσε σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή προς Ανατολάς, έτσι, που είναι και το ελληνικό στοιχείο και οι ρωσόφωνοι. Μάλιστα. Για να δώσω το λόγο στους συναδέλφους να θέσουν κάποια ερωτήματα. Αντώνη. Ναι, έτσι όπως το περιγράφετε, κύριε Αχτζίδη, καταλαβαίνω ότι παρότι υπάρχει έτσι ισχυρή ελληνική συνείδηση, οι Έλληνες ομογενείς
έχουν και κάποια κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά με τη Ρωσία. Δηλαδή, λέτε πως είναι ρωσόφωνοι, ποντιακής καταγωγής. Δηλαδή, μας θυμίζει λίγο και τους... Ευξηνοποντιακής. Είναι ντόπιος, δεν το είπαμε αυτό, είναι, προέρχονται από τους αρχαίους Έλληνες της Κριμαίας που μεταναστεύουν στο τέλος του 18ου αιώνα στις περιοχές που έχει καταλάβει η Μεγάλη Εκατερίνη, που είναι πάνω από την Αζωφική θάλασσα. Μετά τον πρώτο Ρωσοτουρκικό πόλεμο, δηλαδή. Το πόλεμο του 1778, 77-78, ναι, τότε. Μάλιστα. Άρα θέλω να πω ότι βλέπω μια κοινή σύνδεση και με ίσως με τους Έλληνες που ζουν στο Ροστόφ, έτσι, ή με τους ρωσόφωνους πρώην ποντιακής καταγωγής που ζουν στο Ροστόφ. Θέλω να πω ότι η Ρωσία θεωρητικά θα μπορούσε να δείξει σε αυτές τις περιοχές, γιατί έτσι όπως φαίνεται και δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς ότι η έκβαση του πολέμου μπορεί να φέρει τη Μαριούπολη υπό ρωσική κατοχή σε μερικά 24 ώρα. Θεωρείται ότι έτσι όπως έχουν ουσιαστικά κλιμακωθεί και οι ελληνορωσικές σχέσεις, βρίσκονται στο χειρότερό τους σημείο. Παρότι οι Ρώσοι προφανώς είναι φιλικά διακείμενοι προς αυτές τις περιοχές, εφόσον είναι ρωσόφωνες, θεωρείται ότι ίσως να έχει μια κακή αντιμετώπιση η ελληνική ομογένεια εξαιτίας αυτών των εξελίξεων? Όχι, όχι, δεν θα έχει κακή αντιμετώπιση λόγω των ελλαδο-ρωσικών σχέσεων. Αλλά απλώς θα υπάρχουν πολλά εμπόδια να βοηθηθεί αυτό το κομμάτι της ελληνικής διασποράς. Δηλαδή, αυτή η ατυχής όξυνση των ρωσο-ελληνικών σχέσεων με την αποστολή τουλάχιστον σε συμβολικό επίπεδο όπλων, νομίζω ότι δημιουργεί ένα τέτοιο προηγούμενο. Πώς θα βοηθηθούν αυτοί οι πληθυσμοί? Σαφώς φαντάζομαι ότι ο στόχος όλων μας είναι να ξαναχτίσουν τις εστίες τους, να παραμείνουν ως μια μεγάλη ελληνική παροικία της διασποράς στην περιοχή αυτή. Έστω τώρα η προρωσική κυριαρχία. Πώς θα βοηθηθούν? Το ελληνικό κράτος δεν μπορεί πλέον να κάνει οτιδήποτε. Άρα εδώ έρχεται η κοινωνία των πολιτών, που θα έπρεπε να συνδράμει τις προσπάθειες αυτές της επόμενης μέρας. Βεβαίως, το τι θα δούμε όταν τελειώσει ο πόλεμος ακόμα δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι θα δούμε την επόμενη μέρα. Πώς οι Έλληνες θα είναι θύματα αυτού του σκληρού πολέμου, πόσα ελληνικά χωριά θα έχουν καταστραφεί, ποιες θα είναι οι ελληνικές ζημίες της ελληνικής κοινότητας. Σαφώς, ευτυχώς είμαστε τυχεροί, γιατί από την άλλη πλευρά των συνόρων, στην περιοχή της Νότιας Ρωσίας, υπάρχουν άλλοι 90.000 Έλληνες, οι οποίοι από ό,τι ξέρω έχουν ενεργοποιηθεί για να περιθάλψουν τους πρόσφυγες. Γιατί οι πρόσφυγες δεν είναι μόνο και προς τη Δύση, υπάρχουν πρόσφυγες και προς την Ανατολή. Όταν ξεκίνησαν οι συγκρούσεις, οι εκατοντάδες χιλιάδες των αυτόνομων περιοχών, οι άμαχοι, μεταφέρθηκαν ως πρόσφυγες στις περιοχές του Ροστόφ και του Κρασνοντάρ. Ναι. Ήδη κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές οργανώσεις της περιοχής. Και προς Ανατολάς ανοίγουν και άλλοι διάδρομοι για να μπορέσουν να φύγουν οι άμαχοι.